Λοιπόν, κοντά μας έχουμε δύο μεγάλες δόξες του παρελθόντος. Μπορεί να έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν ξεχάσει την τέχνη τους. Λάμπρος Γεωργιάδης και Ντανιέλ Μπατίστα. Πέτυχαν γκολ σήμερα και οι δύο. Ξεκινήσουμε από τον. Επιτρέψεις, Ντανιέλ, να ξεκινήσω από τον Λάμπρο που βάλει δύο γκολ σήμερα. Όποιο θέλει. Λοιπόν, Λάμπρο. Σε κάθε μήχρονο, όχι δύο. Αφού βγήκε ο δεύτερο, το πρώτο μόνο. Λοιπόν, θέλω να μου πει, θυμάσαι ποτέ να έχει πετύχει άλλη φορά στην καριέρα σου δύο γκολ σε ένα ημίχρονο? Πολλές φορές. Και γάμα εθνική και με την ΑΕΚ έχω βάλει. Με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ, ναι. Και γενικά το είχα το γκολ, αν και στο τέλος έπαιζα μπακ. Η θέση μου κανονικά ήταν μέσω επιθετικός και σεντερφόρ που μπορούσα να παίξω. Έχεις παίξει πολλές θέσεις. Να πω σχεδόν όλες. Μόνο τερματοφύλακας δεν έχεις παίξει. Μόνο τερματοφύλακας και από δεξιά, δεξί μπακ και δεξί χαφ. Αλήθεια λες? Ναι, δεν κάνω πλάκα. Και άμα με δείτε με τη φανέλα σα και με το 5 θα με δείτε και με το 4 τον έλειπε ο Μανουλάς και το 3 και το 8, το 11, το 10, το 9 έχω φορέσει όλα. Πολύ εργαλή είσαι εδώ δηλαδή να πεις δηλαδή. Πολύ εργαλή, ρε. Πολύ εργαλή, ρε. Εγώ ξέρω ότι ήταν φοβερός αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Γιατί συνήθως οι υπηρεσίες... Πόσα χρόνια έχετε παίξει μαζί? Αν δεν κάνω λάτσι έχουμε παίξει 3-4 χρόνια μαζί. Πρωταθλήματα πώς έχετε πάρει? Εγώ έχω 3 πρωταθλήματα, ένα Super Cup και ένα Λιγκά που έγινε πρώτη φορά. Είχες πάρει το πρώτο, ε? Το πρώτο, ναι. Και το Παναθηναϊκό ήταν. Το Ολυμπιακό στο τελικό. Ναι. Μάλιστα. Εσύ πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει? Εγώ πήρα ένα το 92, δύο κύπελλα Ελλάδα και ένα Super Cup, αυτό το Λιγκά που μία φορά έγινε. Αυτό που είπα εγώ με τον Ολυμπιακό στο τελικό. Έπαιζε ο Ντανιέλ, παίζαμε. Ποια χρονιά ήταν, θυμάσαι? Κάπου το 90-91. Κάπου εκεί. Τώρα το ποδόσφαιρο πώς το βλέπεις μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πώς βλέπεις την ποιότητα του ποδοσφαίρου? Δεν ξέρω, ο κόσμος να κρίνει. Να μην είμαστε κι εμείς εγωιστοί οι παλιοί που δεν παίζουμε τώρα και να κατακρίνουμε, έτσι. Αυτό να ρωτήσετε τον κόσμο. Άμα ευχαριστιέται σήμερα τον ποδόσφαιρο ή πριν, στην εποχή μας. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τον Ντανιέλ πώς τον βλέπεις, κρατιέται καλά? Ο Ντανιέλ θα έλεγα ότι δεν κρατιέται μόνο καλά. Τον πειράζω και του κάνω και πλάκα. Του λέω δεν είσαι για μπάλα τώρα, είσαι για φωτογραφία. Γιατί όπως βλέπουμε κρατιέται και ωραία. Δεν λες για φωτογραφία, του λέω για να παίζεις. Παρότι τα συνδυάζει και τα δύο. Πιστεύεις ότι θα άντυχε να παίξει ένα 20 λεπτό σε εμείς τη ΓΑΜΑ Αθηνική φέτος? Ο Ντανιέλ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντανιέλ άμα έκανε προπόνηση και Αλφα Εθνική έπαιζε ένα ημίχρονο και δεν μην έπαιζε. Δύο προσπάθειες να έκανε. Που δεν βλέπουμε σήμερα. Ατομικές ενέργειες δεν βλέπουμε. Πάντως την τέχνη σου δεν έχει ξεχάσει ακόμα. Είδα, έβαλες και τον γκολ. Εντάξει, την τεχνική δεν ξεχνιέται. Αλλά η ηλικία και η δύναμη σε καταλήγει. Δεν μπορεί να έχει δύναμη αν είσαι μικρό όσο είναι. Να φωνάξουμε και έναν άλλο φίλο σου που έχει βάλει πολλά γκολ εκεί δίπλα σου. Ο φίλος μου. Μεγάλο παίκτη νομίζω εγώ. Μεγάλο παίκτη. Εγώ όταν τον είδα εγώ να παίζει εδώ, του λέω πού το βρήκαν οι εργάμοι. Πώ τρέχει έτσι, έργαμοι. Δεν μου λε, πόσα γκολ έχει βάλει εσύ συνολικά? Στην καριέρα μου. Καριέρα. Κοντά 200. Εσύ, Ντάνιελ. Στο πρωτάθλημα έχω πάρει 98 γκολ. Τώρα από τα κύπελα Ευρώπη και τα λεφτά και κύπλο Ελλάδα κλπ. Κανένα άλλα 40 από αυτά. Δεν ξέρω όμω ακριβώ. Πάντω και ο Σύνη θα κρατιέται καλά, ε. Κρατιέσαι καλά. Εντάξει, όχι, δεν προσέχω. Είναι έτσι, κορμί μου. Σκαρίσου. Σκαρίσου, μάλιστα. Εντάξει, ούτε τρώω πάρα πολύ. Εντάξει, προσέχουμε λίγο. Το Λάμπρο, σήμερα καλό ο Λάμπρος. Χωρίς Λάμπρο, γιατί κάθε παιχνίδι Λάμπρο βάζει ένα-δύο γολάκια. Έχει γίνει πρώτο σκορ του παλεμάχρου. Ναι. Γιατί λίγο σήμερα το. Σήμερα, να σου πω, συγγνώμη, εσείς είσαστε η επιθετική καθαρόημη, ο Λάμπρος έβαλε τα γκολ σήμερα. Αυτό είναι. Εμείς κάνουμε δουλειά. Ο Γκούγκα, δεξιά ο Ντανιέλ, αριστερά εγώ. Εμείς κάναμε δουλειά σένα να βάλουμε. Καθαρόημη επιθετική, λέω. Κοίτα, ο Γκούγκα ήταν προπόνητος, έχει ένα χρόνο να παίξει. Ενώ ο Λάμπρος προπονείται κάθε μέρα. Και εγώ κάνω προπόνηση στην Ακαδημία, σε άλλα παιδιά μου, είναι αυτό μου. Γι' αυτό ο Λάμπρος είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό παίζει συνέχεια. Όπου παλέμαχ πάει και παίζει. Όπου τον καλούν πηγαίνει. Όχι. Είναι πάει με του παλέμαχ τη ΑΕΚ. Είναι ο πρώτο σκόρ. Κάτι ο παιχνίδι βάζει από 3 γκολ και πάνω. Πάντα. Και είναι ο πρώτο σκόρ τώρα των παλέμαχων όλων των εποχών. Όλα είναι εξαρτώμενα από το να έχει καλού παίχτε. Όπω σήμερα πραγματικά η ομάδα έχει παίχτε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Έτσι φαίνεται
και τον Βίσκο. Συγγνώμη, οι δυο τους για πόσα γκολ μιλάμε τώρα. 300, 400, πόσα γκολ. Μαζί. Οι δυο τους δεν βλέπεις τέτοιους παίχτες σήμερα και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Είναι μετραλαμένος να βάζω γκολ. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και το κάνουμε ακόμα και σήμερα. Βλέπουμε τι αγάπη το κάνουμε. Ας πούμε, αφήσαμε τα πάντα να έρθουμε εδώ στην Άξο να παίξουμε το κοινωνικό παιχνίδι. Έτσι. Πώς και... σας φαίνεται το νησί, πώς σας φαίνεται? Πανέμορφο, έχω ξανάρθει. Δεν το συζητάμε έτσι. Ένα νησί που τα έχει όλα. Πολύ φιλόξενο. Και πάλι θα έρθουμε. Αν μας καλέσετε. Όποτε σας καλέσουμε, θα έρθουμε. Εννοείται. Σύνησε εσύ. Ναι, εγώ πρώτη φορά είμαι. Πρώτη φορά στην Άξο. Ναι, ναι, πρώτη φορά. Όμορφο. Εντάξει, αυτό που έχω δει. Εντάξει, εδώ χωριό φοβερό κήπεδο γιατί πραγματικά. Όμορφο. Εσύ, Ντανιέλ. Καλή οργάνωση. Εγώ... πιστεύω ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ τέταρτη φορά έχω έρθει. Τον Άξο ξέρω από το Στέλιο Μανολάς που είμαστε συμπαίκτες στην ΑΕΚ. Τώρα όταν το γνωρίζει είναι πανέμορφο νησί, με ωραίες παραλίες, φιλόξενη άνθρωπη. Όσες φορές έχω έρθει, το πέρασε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω να περάσει και καλά αυτή τη φορά πάλι που παίξουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι για φιλανθρωπικό σκοπό. Που το χαρήκατε. Το χαρήκαμε κι εμείς. Και ο κόσμος που ήρθε και σας είδε. Πιστεύω ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε δηλαδή. Παίρνουμε και κάτι. Του χρόνου που θα είσαι, τεχνικός διευθυντής στον εθνικό. Του χρόνου θα είμαι τον εθνικό, ναι, τον πρόεδρο του Κουλούρης. Θέλω να φτιάξει ομάδα για να ανεβεί η κατηγορία. Έχετε δηλαδή στόχους. Ναι, ο πρόεδρος έχει μεγάλο στόχος. Κινείται πολύ δυναμικά στις μεταγραφές και παίρνει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και πιστεύω ότι επειδή ο εθνικός έχει μια μεγάλη ιστορία με τους παίκτες που κυνηγάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, μπορούμε να καταφέρουμε για την άνοδο. Γιατί σε κακά τα ψέματα οι ομάδες τώρα φτιάχνονται όσοι είναι δυνατοί οικονομικά. Και εφόσον ο πρόεδρος θέλει να δώσει κάποια καλά λεφτά για αυτή την κατηγορία, πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να ανέβει η κατηγορία. Εσύ με τον εθνικό, άλλωστε έχεις άλλο δέσιμο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησες να φτιάχνεις το όνομά σου και μετά πήρες τις μεταγραφές για την ΝΑΕ και τον Ολυμπιακό. Ναι, ο εθνικός με την ευκαιρία να δείξω την αξία, τι αξίζει πραγματικά, γιατί είχα πάει πριν στο Πανιόνιος και στα Γιάννηνα και με απερίψανε τότε. Σαφώς και πρέπει να έχω κάποια αγάπη για το εθνικό και πέρασε τα τρία πολύ ωραία χρόνια. Τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα είναι τα χρόνια που έπρεπε να δείξω αν αξίζει ή όχι και τα καταφέρα. Και ντρέβεσαι μια ιδιαίτερη αγάπη και ξέρω ότι οι φίλοι με αγαπάνε και αυτοί πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολύ. Γιατί αξίζει ο Νίκος να είναι κάποιο παραπάνω, γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι. Σωστά. Και θα θέλουμε όλοι να βρεθεί εκεί που το ανοίγει δηλαδή. Εσύ Σύνησα, πού θα σε δούμε του χρόνου, θα είσαι σε κάποια ομάδα? Παλαιόμαι, πιστεύω ναι. Εντάξει, σε κάποιο πάγκο θα σε δούμε. Έχω κάποιες αυτό, συζήτηση και αυτό. Ναι. Και Ελλάδα και έξω Ελλάδα, να δούμε. Και εσύ, Λάμπρο, θα συνεχίσεις την καριέρα σου ως πρώτος σκόρερ των παλεμάχων της ΑΕΚ? Να είμαστε πάνω απ' όλα καλά, να έχουμε υγεία, να μπορούμε να ερχόμαστε σε τέτοια παιχνίδια, έτσι, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, το βασικό, έτσι. Και για μένα αυτό είναι το τελευταίο. Μας αρέσει να παίζουμε μπάλα. Τώρα, άμα μπορούμε και βάζουμε και ένα γκολάκι, αρέσει όλους. Τώρα λες ψέματα. Τέλει πρώτο σκόρ. Να μας πειράζει, να μας βγάλει. Πάντα εσείς παίξτε, εγώ βάζω γκολ. Εντάξει, έχω καλούς παίκτες. Πάντως το κλίμα μεταξύ σας είναι τέλειο, ιδανικό. Έχουμε καλό κλίμα. Ξέρω ότι αγαπάμε ένα στον άλλο. Ήρθαμε μια χαρά να παίζουμε, να παίρνουμε καλή. Μας αρέσει ποδοσφαίρι. Δεν είναι κακό. Λέω, θέλω δύο καλούς εργάτες από πίσω και δύο δίπλα μου μπαλαδόρους. Μετά η δουλειά είναι να κάνουμε τη δουλειά αυτή και εσύ να βάζεις τα γκολ. Ναι, τη δουλειά του Λαμπρέτα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια του καλοκαιριού, να είστε πάντα καλά, να δίνετε χαρά στον κόσμο και ελπίζουμε να σας βλέπουμε συχνά στα γήπεδα και των Κυκλάδων αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.